Κύριος Κασιδιάρης έχει το λόγο. Η συζήτηση που γίνεται όλη αυτή την περίοδο για δημιουργία γηπέδου του Παναθηναϊκού καθώς και Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδί είναι η ίδια ακριβώς συζήτηση, στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο της εξαπάτησης και της ψηφοθυρίας όπως γινόταν πριν από 10 και πλέον χρόνια για δημιουργία γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Μοναδικό σκοπός της συζήτησης αυτής είναι η ψηφοθυρία. Δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Και όταν βλέπουμε τις φωτογραφίες που είναι ο Δήμαρχος μαζί με τον Τζίπρα πάνω από χάρτες, λες και σχεδιάζουν την απόβαση στην Ορμανδία και προβάλλονται αυτές οι φωτογραφίες στα κανάλια, αντιλαμβανόμαστε πως ο μοναδικός σκοπός όλης αυτής της κουβέντας είναι για τις ψήφους κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων οπαδών. Υπενθυμίζω ότι ο Τσίπρας είναι το πρόσωπο που είχε σταθεί εμπόδιο και είχε γίνει σημαία τότε της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ η μη δημιουργία γηπέδου στο Βοτανικό γιατί ενοχλούνταν οι κορμοράνοι και τα είδη άγρια ζωής. Αυτό λέγανε τότε, δεν ξέρω τι έγινε στη συνέχεια. Στον ίδιο χώρο φτιάξανε τζαμί, ρίξανε φόλες στους κορμοράνους και ψοφίσανε. Γιατί η μόνη ανάπλαση που έγινε στο Βοτανικό μετά από το 2005 που είχε ξεκινήσει η συζήτηση για τη δημιουργία γηπέδου, είδαμε hot spot στον Ελαιώνα και Ισλαμικό τέμενο στο Βοτανικό, τίποτε άλλο δεν έγινε. Εδώ λοιπόν πρόκειται για μια κουβέντα ξεκάθαρα περί εξαπατήσεως των πολιτών οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα. Να εκφράσω όμως και τη θέση της παράταξής μου, να επαναλάβω μάλλον τη θέση της παράταξής μου που έχει εκφραστεί επισήμως από την προεκλογική περίοδο του 2014. Εμείς επιθυμούμε το γήπεδο του Παναθηναϊκού να δημιουργηθεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Να γίνει δηλαδή εκεί ένα έργο το οποίο θεωρώ ότι η άποψη αυτή εκφράζει και τους φιλάθλους και τους δημότες της πόλεως ανεξαρτήτως συλλογικής προτιμήσεως. Εμείς λέμε ότι κάθε ιστορικός σύλλογος, κάθε μεγάλος σύλλογος πρέπει να έχει το γήπεδό του στη φυσική του έδρα. Όπως ο Ολυμπιακός δεν μπορεί παρά να έχει γήπεδο στο Καραϊσκάκι που είναι το μνημείο της θύρας 7. Όπως η ΑΕΚ δεν μπορεί να έχει γήπεδο πέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια και πολύ σωστά θα δημιουργηθεί ένα γήπεδο με την επωνυμία Αγία Σοφία και με σαφείς ιστορικές αναφορές. Το ίδιο λέμε ότι πρέπει να γίνει και με τον Παναθηναϊκό και να έχει γήπεδο στη Λεωφόρο όπου έγιναν και μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού όπως η πρόκριση το 1971 στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών. Αυτό για μας έχει αξία όχι ποδοσφαιρική, δεν βλέπουμε το ζήτημα αυτό ποδοσφαιρικά, αλλά το βλέπουμε συναισθηματικά και ιστορικά. Σε ό,τι αφορά γενικότερα αυτά τα περίφημα έργα που συζητιούνται, επαναλαμβάνω, για τα κανάλια και να δίνουν τροφή στο δημόσιο διάλογο και για την επικοινωνιακή προβολή του Δημάρχου και του Πρωθυπουργού. Επειδή μιλάμε για αθρώα χρηματοδότηση, επειδή μιλάμε για τεράστια κονδύλια και επειδή στην Ελλάδα όπου υπάρχει αθρώα χρηματοδότηση υπάρχει και διασπάθηση δημοσίου χρήματος, υπάρχουν και μίζες, να ξέρετε ότι οποιαδήποτε ενέργεια και να γίνει θα βρεθεί στο δικό μας μικροσκόπιο και θα δώσουμε τεράστια προσοχή. Αν και επαναλαμβάνω, δεν θεωρούμε ότι θα πρόκειται να γίνει κάτι άμεσα, διότι, ξαναλέω, η συζήτηση αυτή είναι στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο με τη συζήτηση που γινόταν από το 2005 και εντεύθεν για το Βοτανικό. Και τα μόνα έργα που έγιναν στο Βοτανικό ήταν έργα για αλλοδαπούς, είτε hot spot για αλλοδαπούς, είτε Ισλαμικό τέμενος για αλλοδαπούς, που αλλάζει βεβαίως γενικότερα και την εικόνα της πόλεως και σύμφωνα με τη δική μας άποψη ουσιαστικά καταστρέφει την πολιτιστική παράδοση της πόλεως των Αθηνών. Γήπεδο Παναθηναϊκού λοιπόν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτή είναι η θέση της Ελληνικής Αυγής για την Αθήνα.